Κυβερνοεπιθέσεις δέχεται εδώ και 2 ημέρες η Κύπρος. Η αρχή έγινε με την ιστοσελίδα της Hermes Airports, με τους αρμόδιους να σπέβδουν, να ξεκαθαρίσουν πως δεν έχει επηρεαστεί η λειτουργία των αεροδρομίων. Ακολουθήσε η Τράπεζα Κύπρου χθες το απόγευμα, ωστόσο η προσπάθεια των hackers απέτυχε, αφού σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της τράπεζας, η προσπάθεια αντιμετωπίστηκε επιτυχώς και οι ιστοσελίδες λειτουργούσαν κανονικά. Σήμερα το πρωί στόχος ήταν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η τρίτη στη σειρά, με τους αρμόδιους να διαμηνύουν πως η ΑΕΚ παρακολουθεί συνεχώς την ασφάλεια των συστημάτων της, υιοθετώντας αυστηρά μέτρα για την προστασία της ψηφιακής υποδομής της. Κυβερνοεπιθέσεις που απέτυχαν μέχρι στιγμής τουλάχιστον και καμία παραβίαση δεν έχει επιτευχθεί, κάτι που επιβεβαιώνει και το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας. Οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες και για τις οποίες υπήρξε απόλυτη διαφάνεια έδειξαν ξεκάθαρα ότι οι προθέσεις των επιτιθέμενων ήταν αποκλειστικά και μόνο η προσπάθεια να καταστήσουν συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μη προσβάσιμες. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες επιθέσεις, υποστηρίζει ο Επίτροπος Επικοινωνιών, ο οποίος καθησυχάζει από την άλλη, διαμηνύοντας πως δεν πρέπει να υπάρξει πανικός. Επιθέσεις μπορούν να υπάρξουν ανά πάσα στιγμή, αλλά εμείς είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Για να προσθέσει πως από την πλευρά της η Κύπρος απλώς θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά βεβαίως κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι πλήρως προετοιμασμένος, γιατί αυτός που λέει αυτό σίγουρα είναι το επόμενο θύμα. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι έτοιμος, εφόσον έχεις δεχτεί επίθεση, να ανακάψεις το γρηγορότερο δυνατόν, δηλαδή να επαναφέρεις την υπηρεσία σου γρήγορα και να ανακτήσεις τα δεδομένα σου. Καταλήγοντας, διαβεβαιώνει πως οι πολίτες δεν επηρεάστηκαν από τις κυβερνοεπιθέσεις των τελευταίων ημερών.